Φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω το σημερινό χαιρετισμό μου χωρίς να αναφερθώ σε μια μαύρη, δυστυχώς, επέτειο. Σαν σήμερα, πριν από δέκα μήνες, στις 14 του Ιούνιου 2023, στο Αιγαίο, ανοιχτά της Πύλου, συνέβη ένα από τα πιο πολύ ναυάγια ξεριζωμένων στις θάλασσες της Μεσογείου, με αποτέλεσμα το φρικτό θάνατο πάνω από 600 ανθρώπων, ανάμεσά τους εκατοντάδες γυναίκες και ανυπεράσπιστα παιδιά. Η τραγωδία αυτή αποκάλυψε με το πιο εμφατικό τρόπο τον εγκληματικό, απάνθρωπο και βάρβαρο χαρακτήρα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων απέναντι σε μετανάστες και πρόσφυγες, απέναντι στα κατατρεγμένα θύματα του υπεριαλιστικού πολέμου και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Ο αριθμός των 28.854 νεκρών και αγνοωμένων στις θάλασσες της Μεσογείου από το 2014 στο 2023 με το 2023 να καταγράφεται όση χρονιά με το μεγαλύτερο αριθμό των 8.541 θανάτων, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, είναι ένα σοκαριστικό, ακλόνητο και αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή με δηλώσεις του ίδιου του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής που μετέβει από τις πρώτες ώρες στην περιοχή, μίλησε για ένα έγκλημα για το οποίο σήμερα, δέκα μήνες μετά, δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες, με τις έρευνες των αρχών και της ανεξάρτητης δικαιοσύνης να συνεχίζονται, άγνωστο για πόσο καιρό ακόμα. Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ ήδη από τότε προειδοποιούσε για τις προβλέψεις του νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο που παζάρευαν τα κράτη-μέλη. Παζάρια που όπως λέγαμε και αποδείχτηκε, δεν αφορούσαν την προστασία των ξενιτεμένων, αλλά το διαμοιρασμό της καταστολής, τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση φτηνού εργατικού δυναμικού για τους ομίλους. Το κείμενο που τελικά ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο πριν από λίγες μέρες επιβεβαίωσε πλήρως την κριτική μας. Ένα σύμφωνο έκτρωμα που ενταφιάζει τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, φέρνει νέα στρατόπεδα συγκέντρωση είτε στις λεγόμενες πρώτες χώρες υποδοχής όπως η Ελλάδα, είτε σε τρίτες χώρες αποθήκες ψυχών, νέους φράχτες, νέα αγριότητα, επαναπροωθήσεις, απελάσεις ακόμα και σε εμπόλεμες χώρες, σε ασφαλή δίθεν τμήματά τους, ασύλληπτο φακέλωμα και λήψη βιομετρικών δεδομένων ακόμα και από εξάχρονα παιδιά με τη χρήση αναλογικής βίας, αν χρειαστεί. Και όλα αυτά σε συνθήκε που ελοχεύει ο κίνδυνο μια γενικευμένη υπεριαλιστική σύγκρουση, προκαλώντα νέα τεράστια καραβάνια ξεριζωμένων. Η υποκρισία όλων του, ακροδεξιών, νεοφιλελεύθερων και τη αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, ξεχυλίζει. Όσα ψηφίσματα κι αν φτιάξουν για το κράτο δικαίου, για να ξεπλύνουν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον επικίνδυνο ρόλο τη Frontex, δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα είναι αποκαλυπτικό ότι την ίδια ώρα που μιλάνε για την υβριδική δίθεν απειλή από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παζαρεύει με τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συμφωνίε σύγχρονου δουλεμπορίου με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για φθηνό εργατικό δυναμικό με τσακισμένα δικαιώματα, για λογαριασμό των μεγάλων εργολάβων, των μεγάλων αγροτών, των μεγάλων ξενοδόχων και άλλων καπιταλιστών. Όσα δηλαδή κάνει και η ακροδεξιά κυβέρνηση μελώνει στην Ιταλία, που από τη μια χτίζει φυλακές ξεριζωμένων στην Αλβανία και από την άλλη διαμορφώνει ένα ευέλικτο, όπως λέγεται, πλαίσιο χορήγησης αδειών διαμονής για την προσέλκυση φτηνών μεταναστών εργατών. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που όλα τα αστικά κόμματα προσκυνούν. Μια μεγάλη αγκαλιά για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα λόμπι, μια φυλακή για τους λαούς που τσακίζει τα δικαιώματά τους στη δουλειά, την υγεία, την παιδεία, εμπορευματοποιεί κάθε κοινωνικό αγαθό, καταστρέφει το περιβάλλον, σκορπά τον πόλεμο, την εξαθλίωση, τον ξεριζωμό. Όμως ο τροχός της ιστορίας κινείται πάντα μπροστά. Οι μεγαλειώδεις εργατικοί και λαϊκοί αγώνες σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι φοιτητικοί, αγροτικοί, εργατικοί αγώνες στην Ελλάδα, Ελλήνων και μεταναστών εργαζομένων, η αντιπολεμική δράση, η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, οι διαδηλώσει μετά από το έγκλημα της πύλου, είναι πηγή αισιοδοξία. Στις 9 Ιούνιου, με ψήφο στο ΚΚΕ, στέλνουμε μήνυμα καταδίκης της βαρβαρότητας στην υπεριαλιστική φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μήνυμα αγώνα, ελπίδας και προοπτικής για την Ευρώπη της ειρήνης, του σοσιαλισμού, την Ευρώπη των ίδιων των λαών.